την ώρα που τα κρούσματα αυξάνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι άνω των 65 ετών φαίνεται πως βρίσκονται στο στόχαστρο της όμικρον 5. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων αναφέρει αύξηση σε 23 από τις 27 χώρες, ενώ 12 από αυτές καταγράφουν αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε ανωδική τάση, αυτό είναι δεδομένο. Η ανωδική τάση είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρούσα και συνεχίζω να το πιστεύω ότι η κορύφωση θα είναι προς το τέλος του μήνα, όχι τώρα. Και από εκεί και πέρα θα έχει μια φθήνουσα πορεία. Έχει σταθεροποιηθεί πράγματι στα νοσοκομεία. Προσέξτε, όμως έχουμε κάποιες μικροδιαφορές. Δηλαδή, μπορούμε να βρεθούμε με 70 νοσηλείες, μπορούμε να βρεθούμε και με 110. Έχουμε ένα μέσο όρο που πραγματικά εκεί είμαστε, γύρω στους 80 με 90 νοσηλευόμενους. Αν δούμε μεσοσταθμιστικά, εκεί θα είμαστε όλο το διάστημα, δηλαδή θα παίζουμε κάπου μεταξύ 80 με 100, ίσως με μια παρέκκληση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μετά το τέλος Ιουλίου, θεωρώ ότι θα επανέλθουμε στα νούμερα τα πιο πριν, που ξέρετε ότι είμαστε κάτω από 60. Είμαστε δηλαδή γύρω στα 40-50 νοσηλευόμενους και μακάρι να φτάσουμε και σε ακόμα μικρότερα ποσοστά. Είχαμε φτάσει σε κάποια στιγμή να έχουμε 20 με 30, που είναι ας πούμε αρκετά διαχειρίσιμα. Στο μικροσκόπιο και η εξέλιξη του κεντάβρου. Γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει ανησυχία τόσο για την ικανότητα μετάδοσής του, όσο και για την πιθανότητα να προκαλεί βαρύτερη νόσο από τις πιο ήπιες μεταλλάξεις του κορονοϊού. Περιμένουμε ύφεση, αλλά ο κορονοϊός έχει πραγματικά ώρες-ώρες απρόβλεπτος. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μετάλλαξεις. Η μία μετάλλαξη είναι αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, της όμικρον είναι πάλι 2,75 και είναι στην Ινδία. Και η άλλη μετάλλαξη είναι η μετάλλαξη που υπάρχει στη Σανγκάη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δύο καινούργιες μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε αν αυτές έμεσα, άμεσα, στο επόμενο διάστημα ξανά μας δημιουργήσουν κάποιο μικρό πρόβλημα. Η μάσκα και ο εμβολιασμός αποτελούν τον καλύτερο σύμμαχό μας. Γνωρίζουμε ότι δεν πιάνει την όμικρον το εμβόλιο. Το ότι δεν πιάνει όμως την όμικρον το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι όποιος νοσήσει δεν του δίνει μια ασφάλεια περαιτέρω και λόγω μιας μικρής αντισωματικής αντίδρασης που θα κάνει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις, έτσι όπως τα ταφυλοκύτταρα και άλλα πράγματα που υπάρχουν στον οργανισμό μας. Και δεύτερον, είναι αποδεδειγμένο ότι όποιος έχει εμβολιαστεί νοσεί σίγουρα πολύ πιο ιππιότερα. Άρα για αυτές τις ομάδες, εγώ προσωπικά το συστήνω. Τρίτο, περιμένουμε το καινούριο δυσθενές εμβόλιο το οποίο θα έρθει. Είναι και οι τρεις εταιρείες εργάζονται πάνω σε αυτό. Το πιστεύω ότι όλοι είναι στη φάση η οποία αυτή τη στιγμή θα εγκριθεί. Τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα ξαναγυρίσουμε. Τώρα, στα λίμματα, να ξέρετε, είμαστε ικανοποιητικά σαν περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν είμαστε ψηλά σε σχέση με όλες τις άλλες περιφέρειες. Είναι πολύ πιο ψηλά η Κρήτη, η Λάρισα, η Αττική. Και αυτό φαίνεται και στα λίμματά μας.